Στέλνω μου, για λύσε μας τώρα αυτές τις απορίες εδώ. Ναι, αυτό είναι ένα φόρεμα, σωστά, ναι, που έβαλες με ένα παντελόνι. Ναι. Αυτό είναι του γνωστού οίκου. Ναι. Είναι λίγο καλοκαιρινό. Το έχω χάσει λίγο, γιατί ναι, θεωρώ στο μυαλό μου ότι από εδώ και πέρα πρέπει να δείχνουμε πιο ανοιξιάτικα καλοκαιρινά look. Ναι. Τι χαρακτηριστικά έχει η άνοιξη και τι χαρακτηριστικά έχει το καλοκαίρι? Ποια είναι η διαφορά της άνοιξης με το καλοκαίρι? Πώς δινόμαστε την άνοιξη, πώς δινόμαστε το καλοκαίρι? Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό τώρα ήθελε flat παπούτσια τελείως, γι' αυτό σε μπέρδεψε. Δηλαδή αυτό το παντελόνι έχει φτιαχτεί για σανδάλι. Η ζακέτα αυτή έπρεπε να είναι τουλάχιστον μέχρι το πάτωμα, αυτά τα κρόσια. Το φουλάρι δεν έχει καμία θέση. Τα μαλλιά σου πρέπει να είναι κάτω. Η τσάντα σίγουρα να έχει και αυτή ένα λίγο πιο μποέμ και όχι να είναι τόσο, ξέρεις, συμπαγές σαν ένα κατασκευή. Ένα πουγγί, σουέντ, κάτι επίσης με κρόσια. Δηλαδή ήθελε πράγματα να κρέμονται και να υιορούνται, γιατί εκεί το πήγες. Είναι περίεργο όλο το look. Σας μπέρδεψα. Όχι, εσύ μπερδεύτηκες. Εγώ μπερδεύτηκα, ναι. Ένα και εσύ, Δήμητρα. Ευχαριστώ. Άντε, αρχίσαμε πάλι τους άσους. Εύελιν. Γεια σου, Δήμητρά μου. Γεια. Δύσκολη θέση μου, γιατί είμαι και ambassador του συγκεκριμένου οίκου. Δυστυχώς, είναι μια πολύ καλοκαιρινή εικόνα, η οποία σίγουρα δεν ταιριάζει με το φουλάρι. Αν ήθελες να το κάνεις... Να το βγάλω, να μην το βλέπετε. Αυτή η εικόνα είναι πάρα πολύ καλοκαίρι σε νησί, ενώ σου πάει πάρα πολύ. Το σωστό, δεν είναι το σωστό το παπούτσι, δεν είναι σωστή η ζακέτα, έπρεπε να είναι πιο μακριά. Θα μπορούσε να είναι ακόμα και με παρόμοια πλέξη σε άλλα χρώματα, θα έχεις κάνει μια φανταστική εικόνα. Ένα μαγιό από μέσα, ένα καπέλο, μια ωραία τσάντα μεγάλη ψάθινη. Καλατισμένα μαλλιά. Στον επόμενο κύκλο. Θα τα δώσω στις επόμενες παίκτες, στον καλοκαιρινό. Λατσάκι, κουβαδάκι και έτοιμη για παραλία. Στον καλοκαιρινό κύκλο. Ναι, και λυπάμαι πάρα πολύ που το κάνω αυτή τη στιγμή αυτό. Εντάξει. Ο κύριος Κουδουνάρης είναι πολύ απογοητευμένος. Δεν τον έχω δει τόσο απογοητευμένο πραγματικά από τότε που είμαι εδώ. Κάτι του έχετε κάνει ή όχι, κάτι δεν έχετε κάνει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση που στα πιο απλά, πιο απλά θέματα δεν υπάρχει μια εικόνα και να πούμε, ρε παιδί μου, wow, ας πούμε, μπράβο, έχουμε να πάρουμε μια ιδέα. Έχουμε, δηλαδή, σαν κάποιος να σας υπνοτίζει, ας πούμε, την ώρα που κάνετε. Θέλουμε να μας λιβανίσει κάποιος εδώ πέρα. Κάτι γίνεται. Δεν ξέρω, είναι χέλιο κάπως. Δηλαδή, τα μπουζούκια, οι 5 στις 9 δεν είχαν πάει. Στα καλοκαιστά, ανοιξιάτικα πλεχτά είναι λες και δεν ξέρουν τι είναι τα πλεχτά. Και πού φοριούνται και πώς φοριούνται και... Δηλαδή, ένα κανονικό look δεν έχουμε δει. Ναι. Ας μην χάνουμε το κουράγιο μας όμως. Έλα, Άννα. Εγώ δεν θα σου μιλήσω για όλα αυτά, γιατί θα πω τα ίδια πράγματα και δεν υπάρχει λόγος να παραλαμβάνομαι. Θα μείνω όμως το εξής. Εδώ ήρθες για να διαγωνιστείς για το στυλ και να ψαχτείς για το στυλ. Σαφώς είσαι μητέρα και σύζυγος, αλλά αυτό θέλω να το αποτάξεις από πάνω σου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Δηλαδή, σκέψου τον εαυτό σου ότι δεν λειτουργείς στην καθημερινότητα σου ως μητέρα και ως σύζυγος, λειτουργείς ως μία influencer. Γιατί όλες οι μητέρες σύζυγοι είναι έτσι, καλέ. Είναι εντυμένες πιο απλοϊκά. Η κοπέλα είναι απλοϊκή. Μα δεν έρχονται όμως όλες στο My Style Rocks. Ναι, η συγκεκριμένη που ήρθε λοιπόν στο My Style Rocks πρέπει να το αποτάξει αυτό από πάνω της. Εγώ βλέπω εδώ μία γυναίκα παντρεμένη με παιδιά. Όπως και το έργο. Εντάξει. Ωραίο είναι αυτό όμως. Χρειαζόμαστε και τέτοιες. Χρειαζόμαστε, αλλά θέλω λίγο να το εξελίξει. Να μην βλέπω μόνο αυτό. Δεν είδα κάτι άλλο. Εγώ βέβαια, ωστόσο, όταν ήρθα εδώ και με ρώτησες ποια είμαι και τι κάνω, δεν αναφέρθηκα ούτε στο γάμο μου, ούτε στο τι έχω παιδί. Εσύ με ρώτησες τότε. Γιατί εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Στο casting, εντάξει, είπα ότι θα έρθω να εκπροσωπήσω ένα μέρος γυναικών. Μα συμφωνώ. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλω να δω το κάτι παραπάνω. Γιατί οι γυναίκες της ηλικίας σου που κάθονται στο σπίτι πραγματικά προβληματίζονται για τη μόδα και το ξέρω, γιατί έχω πελάτησες. Θέλω λοιπόν να δω το κάτι παραπάνω. Ωραία. Υπόσχομαι να το κάνω. Ωραία. Περιμένω. Δεν θα μείνω πολλές μέρες. Θα προσπαθήσω. Θα βάλω τα δυνατά μου. Αγαπημένη, ένα. Ευχαριστώ πολύ. Άντε πάλι. 5,4. Αυτό με τους άσους μου κάθεται εδώ πέρα κάπου. Δεν τους αντέχω. Έχει παλμία. Πραγματικά.